ήλιος πριν να βγει ψηλά και πάρει φως ημέρα, από το στάθι έρχεται η πρώτη καλημέρα. Καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα Ρέθυμνο, καλημέρα Χανιά, καλημέρα Λασίθη, καλημέρα Κρήτη. Μαζί και σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για να ανταλλάξουμε καλημέρες, ευχές, μαντινάδες, να ακούσουμε καλή κριτική μουσική και να γελάσουμε, για να ξεκινήσει η εβδομάδα με κέφι και θετική διάθεση. Στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές, η ήρεμη δύναμη Δημήτρης Προνάκης. 2-8-10-3-82-300. Μπορείτε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής να μας παίρνετε, να μας πείτε την καλημέρα σας, να μας απαντήσετε στη σπαζοκεφαλιά που θα βάλουμε ευθύς αμέσως και να κερδίσει ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά ένα βιβλίο της κυρίας Ελένης Πλαγιωτάκη με τίτλο «Αναθυμίας». Υπάρχουν ήδη και πίνακες ζωγραφικής που πρόσφερε η κυρία Ρένα Γιατράκη για αυτούς που θα απαντήσουν σωστά στην εκπομπή μας. Θα δοθούν μόλις τελειώσουν τα βιβλία. Να βάλουμε λοιπόν τη σπαζοκεφαλιά μας. Τι είναι αυτό που όταν συναντήσει τη μητέρα του πεθαίνει? Να το ξαναπώ. Τι είναι αυτό που όταν συναντήσει τη μητέρα του πεθαίνει? Δευτέρα σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη Σεργίου και Βάκχου, μεγαλομαρτύρων και πολυχρονίου ιερομάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και σε όσους έχουν γενέθλια ή κάποια επέτειο. Εδώ να σημειώσω ότι οι γυναίκες δίνουν μεγάλη σημασία σε κάθε επέτειο. Μην το ξεχνάτε. Να στείλουμε την καλημέρα μας και την καλή διάθεση που έχουμε σε όσους ακούνε από το ραδιόφωνο ή από το διαδίκτυο. Πιστέψτε με ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη και μεγάλη αυτή η παρέα, η ραδιοφωνική του Ράδιο Κρήτη, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην αστυνομία, στο λιμενικό σώμα, στην πυροσβεστική, στους άρρωστους, στα νοσοκομεία, στους γιατρούς, στο προσωπικό, το νοσηλευτικό, στο Δήμο Ηρακλείου, στην Υπηρεσία Καθαριότητας, στο Τμήμα Οδοποίησης, στην Τεχνική Υπηρεσία, σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου, στους φαντάρους και στους αξιωματικούς. Καλημέρα στις φυλακές και στο σοφρονιστικό προσωπικό. Καλημέρα στους αγρότες. Καλημέρα στους μαντιναδολόγους και σε όσους έχουν το χάρισμα να γράφουν κάτι. Στείλτε μας μια μαντινάδα, ένα ποίημα, μια ρήμα να διαβαστεί από την εκπομπή μας. Παράκληση εδώ. Προσπαθήστε να βάλετε στη μαντινάδα έστω μια λέξη της κριτικής ντοπιολαλιάς, να πάρει ψυχή και χρώμα τη Κρήτη η μαντινάδα. Βάλε μια λέξη κριτική έστω σε μια αναράδα και θα γεννεί το δύστιχο αμέσως μαντινάδα. Παρακαλώ. Αν ήσουν η Ανατολή δεν θα υπήρχε η Δύση. Γιατί και ο ήλιος. Γιατί και ο ήλιος δεν μπορεί τέτοια αγκαλιά να αφήσει. Μαντινάδα της Δέσποινας. Δέσποινας. Καλημέρα Στάθη. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους, εγώ πήρα να σκάμω και μια παρατήρηση που τάβα. Δεν κατέχω πια αποθένει, δεν κατέχω δεν συναντά το κοπέλι και αποθένει. Δεχτές. Βλακία θα δάνε γιατί οι μανάδες, η μόνη αγάπη που μπορεί να κρατηθεί στο χρόνο. Άφθαρτη και αναλύωτη, είναι τσιμάνας μόνο. Υπάρχουν μάνες γιόλογιό, με διαφορά στον πόνο. Άλλες πονούνε μια ζωή. Κι άλλες τη γέννα μόνο. Να σε καλά, Νικόλα. Και ήθελα να σου κάνω μια παρατήρηση, γιατί... Μαντινάδα του Νίκου, του Κεφαλούκου είναι αυτή. Ναι, ναι, είπες για πέρα στους αστυνομικούς, οι πυροσβέστες, όλους ήταν σαν το μνημόνιο στις παπάδες. Αφού είπες οι αρρώστους, δεν ήταν ανάγκη να τυπήσεις όλους τους άλλους. Όλοι αρρώστοι είμαστε, εντάξει, τέλος. Ναι, σωστό κι αυτό, δεν έχονται. Την καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Να πούμε όμως, να δώσουμε όμως την καλημέρα μας και στους επαγγελματίες, οδηγούς και μη, την καλημέρα μας σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλους τους άνεργους, με την ευχή μας να βρουν σύντομα δουλειά, την καλημέρα μας σε όλους τους συνταξιούχους και στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας
Και όπως λέει ο Νεκτάριος ο Λεουνάκης από τα Χανιά, ο καλός φίλος, μπορεί λέει μπαστούνι να βαστούν, μάνε αντριωμένοι, γιατί δαμάσαν τη ζωή οι ηλικιωμένοι. Την καλημέρα μας και σε όλους τους Κρήτες που ζουν ανά τον κόσμο. Και να ξεκινήσουμε με ένα μικρό μικρό έτσι για να φέρουμε το χαμόγελο στα χείλη των ακροατών. Στο χωριό επήγε λέει κάποιος να δει την αδερφή του που ήταν χείρα. Όταν όμως έφταξε είδε τα ανήψα του και ήταν σε μεγάλη περισυλλογή. «Ιντάσσεται μωρέ», τα ρώτηξε. «Η φοράδα μας μπάρμπα εψόβιζε», είπανε κλαίγοντας. «Από ίντα. Αυτή η ιδέα μάλλον θα ήθελε αρσενικό και εμείς δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι και εψόφισε από τον καημότζι». Η Σύρα λέει μάνα από την κουζίνα που άκουγε τη συζήτηση επετάχθηκε. «Ε, και πότε θα με βρείτε και με ένα τσίτα κόρδα». Παρακαλώ. Καλημέρα Στάση. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης να είσαι καλά Τόνια. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου σε όλους, τον Νίκο το Κωστάκη ιδιαίτερα, τον φίλο μας που πήρε. Τον Νίκο θα μας ίσαξε το κέφι πρωί-πρωί. Αυτός ένας και εσύ δυο μας εσάχνετε Στάχη, μας εσάχνετε. Να είστε καλά. Μπράβο, λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήρθε όμως η πρώτη καλημέρα, η διαδικτυακή. Είναι από την Ελένη Νικολιακουδάκη, από τη Μάρθα, η οποία ζει στην Αθήνα. Μας λέει, αέρας είναι λέει και φυσά. Μασάμπο τον επιάνω και σένα έχω αγκαλιά, λέει μασά ξυπνώ σε χάνω. Να τις απαντήσω κι εγώ με μια δικιά μου. Φυσά νοθιάς και είδωκα τη σκέψη μου τα αέρα. Και όπου να είναι θα φανεί να μπει μια καλημέρα. Διάβασα κάτι και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Σα θέλεις να σε λέει ποιητής, ξέχασε τώρα χάτι. Όλα θα πρέπει να τα δεις στον κόσμο μ' άλλο μάτι. Τον ουρανό πιο γαλανό, τη θάλασσα πιο μπλάβη. Το χάραμα το δειλινό σαν μια φωτιά να ανάβει. Θα πρέπει ζά, φυτά, δεντρά να έχεις με σένα ίσα. Τσάχρονες πέτρες να ζηλές για όσα να αντικρίσα. Θα πρέπει με τους τέσσερις ανέμους να χορεύγεις. Χωρών αρχαίων, τρεις παλιό και αγρίμια να μερεύγεις. Θα πρέπει μόνος να σταθείς όσο κανένας άλλος μπρος στην ασκήμια της ζωής και να μιλείς για κάλος. Θα πρέπει άφοβα να λες και όσα δεν συμφέρει. Θα πρέπει να είναι ο στίχος σου και χάδι και μαχαίρι. Να μάθεις να φιλοσοφείς στον κάμπο και στον πρίνο. Δύσκολο να είσαι ποιητής και δεν μπορώ να γίνω, μας λέει ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος, Παντέρμη Κρήτη. Καλή σας μέρα. Είμαι η Γιάννα Μουρέλου από την Αθήνα. Τι κάνεις Στάθη μου? Καλή σας μέρα, καλά είμαι, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Ήθελα να σε συγχαρώ για την εκπομπή σου που είναι εξαιρετική και δίνει χρώμα στη μέρα μας. Και ήθελα επίσης να σε παρακαλέσω να έλεγες εκείνο το ποίημα για τη σύντροφό σου που είναι εξαιρετικό. Είχες γράψει ένα ποίημα καταπληκτικό για μια σύντροφό σου και θα ήθελα να το πεις κάποια στιγμή, όποτε μπορείς βέβαια. Να είσαι καλά, θα το πούμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε σε μια άλλη γραμμή παρακαλώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Μπονιάκη, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Παπαμπρίμη. Από Τεφέλη. Χαίρομαι, χαίρομαι. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα. Φεγγάρι, ποιος σε πλήγωσε? Πιανού σε βδά, έχεις πόνο. Και βγαίνεις χαμογελαστό 2-3 φορές το χρόνο. Πολύ όμορφη. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλές εκπομπές. Επίσης να είστε καλά. Φεγγάρι λέει που είσαι στα ψηλά και με θωρείς και κλαίω. Μη φανερώσεις το όνομα που μες στο κλάμα λέω.
καλός φίλος από το Ρέθυμνο, ο Γιώργης Σιφάκης του Ιωσήφ, Σιμισακο Γιώργη τον ξέρουμε τώρα εμείς, μας έστειλε κάτι όμορφο να το διαβάσουμε. Όποιος ειρήνη πεθυμά, να έχει και ησυχία, ας κάνει για τον πόλεμο την προετοιμασία. Στην παλιά την εποχή η χώρα αν γυρίσει, τότε θα νιώσει κάθε η συντασσημένη κρίση. Οι μετανάστες έγιναν σφιγκοφωλιά μεγάλη και κάθε μέρα ως θωρό μπαίνουν στη χώρα κι άλλοι. Ο πόλεμος ανεγενή θα ρω πως θα είναι αιτία, ο πλούτος του Αιγαίου μας αλλά και η θρησκεία. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Κύριε Μουνιάκη, καλή εβδομάδα. Επίσης, να είστε καλά. Σίγουρα θα είστε ενημερωμένος αφού κάνετε παραδοσιακή εκπομπή για μια εξαιρετικά σημαντική είδηση που αφορά την παράδοση της Κρήτης και ειδικά τη μοναδική, την υπέρωση διάλεκτο του νησιού μας, την περίφημη κριτική ντοπιολαλιά. Η είδηση είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης της ιδιωματικής μας γλώσσας. Βεβαίως, και μάλιστα όρισε την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Μαρίνα Θεοδωράκη, για τη διδασκαλία της. Βέβαια, λεπτομέρειες δεν ξέρουμε ακόμα, θα ανακοινωθούν φαντάζομαι αργότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη για τη γλώσσα μας. Ναι, το θέμα είναι υψής της σημασίας, το καταλαβαίνετε, για τη διατήρηση και τη διάδοση της γλώσσας του Ερωτόκριτου, του Χορτάτσι και πολλών άλλων νεοτέρων που θα τους αναφέρω αργότερα. Ευτυχώς που αναγνωρίστηκε και η μοναδικότητα και η ομορφιά της και έρχεται η δικαίωση. Προσωπικά ομολογώ ότι λατρεύω παθολογικά τη λαλιά των προγόνων μας. Και πριν από πολλά χρόνια είχα γράψει σχετικά πράγματα που αν επιτρέπετε να τα ακούσετε. Φυσικά. Η κριτική ντοπιολαλιά του τόπου μας Πρεπίδη, που τρέχει σαν το γάργαρο νερό στο κουτσουνάρι, είναι για την παράδοση ατίμητο στολίδι. Με του καιρού το πέρασμα βγαίνουν σβήνουν οι ντόπιες γλώσσες, μα η δική μας η μιλιά αθάνατη είναι πουρή. Στη Μαντινάδα το χρωστή, πανθεί και στους καιρούς μας και κελαϊδείς του Ρόκριτου την πεδεμένη γλώσσα και σ' όσους την ποτίζουν και τη βαζοκλαδίζουν. Αναγαλιάζει η ψυχή κοντεγρικό τσι λέξεις, τσι ξομπλιαστές, τσι όμορφες, τσι ψιλοκεντυμένες. Κι ανοίγουνε τα μέσα μου πόρτες και παραθύρια να μπει αέρας του βουνού και μυρωδιά της Κρήτης. Αγγελοστιάζομαι, χαντώ, διάζομαι, ανεστορούμαι, κανακευτός, γλυκόθωρος, ανεραϊδοπαρμένος, ανεχουμίζω. Ανεχουμίζω, διάζομαι, θρολόξε, διατηρίζω. Ρεγάλο, αποδιαφώτιστα, μηγαδερά, κανίσχυ. Αυτή είναι η ομορφότερη διάλεκτος του κόσμου. Που ο Φραγκούλης ο Κωστής την έκανε σημαία στα βραβευμένα δίφορα τα διαλεκτόφωνά του, που είναι το Ευαγγέλιο της κριτικής λαλιάς μας. Και ο Μιχάλης Καυκαλάς την έβγαλε σε θρόνο με τις μελέτες τσιτρανές κριτολογικές του που τη διπλοβράβεψε ως η Ακαδημία και τα ακριβό του πόνημα που τρόχαλο το λένε. Κύριε Μονιάκη, θέλω και σας παρακαλώ εσείς που έχετε φωνή, διότι ακούεστε σε ολόκληρη την Κρήτη και όχι μόνο. Όλοι έχουν φωνή εδώ, στο ραδιόφωνο, στο ράδιο Κρήτη έχουν όλοι φωνή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό ότι όταν μπορείτε να τα μεταδώσετε αυτά τα πράγματα και να παρακαλέσετε όλους τους ακροατές σας να χρησιμοποιούν έστω και μια κριτική λέξη. Είναι κρίμα. Ακριβώς. Αυτή η υπέροχη γλώσσα, η γλώσσα της αγάπης, η γλώσσα της ομορφιάς, η γλώσσα η οποία μοσκοβολά Κρήτη, είναι κρίμα να χαθεί. Και είναι στο χέρι σας να βοηθήσετε πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ, κυρία Ελένη. Που πήρα τόσο χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Όμως έχουν έρθει πάρα πολλές καλημέρες στο διαδίκτυο από τη Γεωργία, από την Ιεράπετρα. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα της ευχόμαστε. Από την Νικολέτα, από τη Ρία, από τον Νικόλαο Καραθαράκη, μας παίρνει από Γερμανία.
από τη Γίτσα, από το Βαγγέλη το Κρουσταλάκι, από τη Μαρία την Αλεξάκη, από τη Λίτσα. Πάμε σε μια γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Είμαι από την Ιεράπετρα, Τουρλωτή, το χωριό μου που είπαμε. Ναι. Που έχω κερδίσει το βιβλίο. Ναι. Θα ήθελα να πω για το quiz το σημερινό. Για πείτε μας. Μήπως είναι η μητέρα που όταν δει ότι κινδυνεύει να χάσει το παιδί της, λέει στον γιατρό, θέλω να πεθάνω εγώ και να ζήσει το παιδί μου. Όχι. Να πω ένα μικρό ποιηματάκι. Πείτε μας. Για τις θηλυκίες του ανθρώπου. Πείτε μας, σας ακούμε. Τέσσερις είναι οι εποχές του χρόνου που γυρίζει. Την ηλικία καθεμιάς ανθρώπου συμβολίζει. Έφηβος ή την άνοιξη, το καλοκαίρι νέος, απόμαχος φθινόπωρο και το χειμώνα γέρος. Απόμαχος φθινόπωρο, πέφτουνε τα μαλλιά, το χειμώνα γέρος. Έφηβος ή την άνοιξη, τα μπέρδεψα. Έφηβος ή την άνοιξη, μαλογισμό δεν έχει και το μυαλό στην κεφαλή εδώ και εκεί το τρέχει. Το καλοκαίρι που έρχεται και είναι παλικάρι και στο μυαλό του έρχεται να γίνει και ζευγάρι. Απόμαχος φθινόπωρο, πέφτουνε τα μαλλιά του, πέφτουνε και τα δόντια του και εξασθενεί η καρδιά του. Και το χειμώνα γέρος πια και το φαΐ του λιώνει, ασπρίζουνε και τα μαλλιά και γίνονται στα σιόνι. Αυτά περνάει ο άνθρωπος σε κάθε ηλικία, φτάνει να είναι άνθρωπος αυτός η σημασία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καλός φίλος Σπυριδάκης Μιχάλης από Τάγιους 10 μας στέλνει μια ματινάδα με την καλημέρα του μαζί. Πριν πεις, λέει, πως άλλαξα πολύ και αρνητικά με κρίνεις. Σκέψου εσύ στον έρωτα το τίποτα που δίνεις. Να του πούμε την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Ο καλός φίλος ο Κατσαβούνης ο Κώστας, ναυτικός πράκτορας. Μια ματινάδα δεν κατέχει, λέει, η κοπελιά να σε φυλά στα χείλη. Γίνεται το φιλί ξινό σαν τάγκουρο στα φίλη. Να το απαντήσουμε μια ματινάδα της Δέσποινας που λέει «Τη δροσεράδα του νερού και του μελιού τη γλύκα, την ώρα που σε φίλησα στα χείλια σου τη βρήκα». Η καθημερινή ακροάτρια και καλή φίλη Ζίτσα με την καλημέρα της και μια όμορφη ματινάδα. «Και τη ρατσή, λέει, την έκοψα, ναρκωτικά δεν παίρνω, πέ μου γιατί ζαλίζομαι στο νου όντε σε φέρνω». Να τη πω μια ματινάδα αγνώστου, δεν ξέρω ποιανού είναι, που λέει «Πίνω κρασί και δεν μεθώ, αν εντοπίνω κούπες και με έκαμε ολομέθιστο το σ' αγαπώ που μου πες». Ο καλός φίλος από τα Χανιά, ο Λεουνάης ο Νεκτάριος, με τις ευχές του και την καλημέρα του για μια καλή εβδομάδα και δύο ματινάδες. «Μόνο με σένα, λέει, κάθε αυγή ο νους μου επιτρέπει του ήλιου το χαμόγελο στα μάτια μου να βλέπει. Πράγμα από τούτη τη ζωή δεν θέλω, μόνο να έχω στα κύματα τζι στήριγμα τ' αγάπη σου το βράχο». Να το απαντήσουμε μια ματινάδα τη Στέλλα τη Αλεξάκη που λέει «Σκέψη μου, ποιο όνειρο ζητά τη μοναξά να το βρεις και εσύ βρε μελαγχολική και τούτος ο Οκτώβρης». Πάμε σε μια γραμμή, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Είμαι ο Θανάσης του Τουδάχης. Μια και είναι σήμερα αρχή της εβδομάδος, εγώ θα αρχίσω από τα θεία. Θα σας διαβάσω από το βιβλίο μου Μήλος, το πατερμό διασκευασμένο από μένα σε πύλη. Στη σημερινή γλώσσα, δε στην καθομιλουμένη. Και λέω, ουράνιε πατέρα μας, να γιάσει το όνομά σου, να έλθει η βασιλεία σου και να είμαστε κοντά σου. Και όπως στους ουρανούς γίνεται ό,τι θελήσεις, έτσι να γίνεται στη γη ό,τι αποφασίσεις. Ψωμί που είναι απαραίτητο στον άνθρωπο να ζήσει, δώσ' το μας πάλι σήμερα, το έχουμε συνηθίσει. Θεέ μου, σε παρακαλώ, αν θέλει να ξεχάσεις αυτά που σου οφείλουμε και να τα διαγράψεις. Όπως και εμείς αργότερα αυτά που μας χρωστάνε πρέπει να διαγράψουμε όταν μας το ζητάνε. Να πέσουμε σε πειρασμό, ποτέ μην επιτρέψεις και από τις βολές του πονηρού να μας προστατέψεις. Είναι ακριβώς το κείμενο απάνω, δεν έχω αλλιώς το νόημά του. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να σεβόμαστε όμως λίγο το χρόνο της εκπομπής, γιατί είναι λίγος και θέλουμε να μιλήσουν όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε μια γραμμή, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλωρίζει και εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι είναι το άλογο το quiz. Το άλογο. Όχι, δεν είναι το άλογο.
Ευχαριστούμε πολύ. Η Πόπη μας στέλνει μια όμορφη ματινάδα με την καλημέρα της μαζί και την καλή εβδομάδα που μας λέει. Τον άντρα λέει μην τον μετράς στον μπόι και στην πλάτη, μα να μετράς τις τρόπους του, τι λέει και τι πράττει. Να τις απαντήσω με μια ματινάδα του Γιώργη του Χρονάκη. Άντρας λέει θα πει όποιος μπορεί πόνο βαρύ να αντέξει, να είναι η ψυχή στο στόμα του και να μην βγάλει λέξη. Καλημέρα φίλε Στάθη. Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου. Τι θα κάνεις ο Χαραλάμπης είμαι, καλή εβδομάδα. Επίσης. Σε όλο τον κόσμο εύχομαι να έχει πρώτα πρώτα υγεία. Θα ήθελα να σου πω δύο ματινάδες γιατί όπως είπες ο χρόνος είναι πολύτιμος. Η ματινάδα που θα σου πω είναι το καινούργιο μου βιβλίο που το πήρα την Παρασκευή και γράφω στα χνάρια της παράδοσης. Πατώ και γράφω απάνω και προσπαθώ όσο μπορώ λάθη τα να μην κάνω. Και θα σου πω φίλε Στάθη ένα παλιό χαιρετισμό που λέγανε πριν 300, 400, 500 χρόνια στην Κρήτη. Όποτε θελασμίσουνε δύο ανθρώποι, πρωί, βράδυ, μεσημέρι λέγανε, έβαζε το χέρι του στο στήθος του και έλεγε ο ένας καλό σου θέλω αδερφέ και απαντούσε ο άλλος ό,τι σου θέλω να έχω. Να είσαι καλά, αυτός ένας παλιός χαιρετισμός. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο που τον έλεγανε προς την Ανατολική Κρήτη πιο πολύ. Αλλά να μην ξεχνούμε όπως είπε και η κυρία Ελένη την τοπιολαλιά μας. Την καλημερίζω κι εγώ και να είναι πάντα καλά. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και να είσαι καλά στην όμορφη δουλειά που κάνεις και ξεξυπνά όλους τους κριτικούς και όλους τους Έλληνες πρωί πρωί με τα ωραία σου. Σε χαιρετώ φίλε Στάθη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η φίλη Νικολέτα μας στέλνει μια ματινάδα και λέει τα λόγια σου πρωί πρωί είναι από χρυσάφι. Ένα λέει μονάχα θα σου πω. Σε αγαπάμε Στάθη, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η καλή φίλη Ρένα η γιατράκη που μας πρόσφερε τους πίνακες ζωγραφικής για τις σπαζοκεφαλιές, μας έστειλε τρεις ματινάδες, λέει μια Κυριακή αντίλαλη βοούν στα σωθικά μου και πήρανε μου την ψυχή και διώξαν τη χαρά μου και ένας αλαφροίσκιωτος που τσιπλιγές γεμίζει ξοπίσω ήρθε να με βρει στα αυτή μου τριγυρίζει εσένα θέλω μοναχά να έχω για συντροφιά μου στα ύστερα και στα στερνά τα χρόνια στην καρδιά μου. Να είναι καλά η φιλενάδα μας. Πολλές καλημέρες διαδικτυακές. Να προλάβω να πω όσες μπορέσω. Ο παπάς Σταύρος από την Ελούντα, ο παπά Νικολής από τα Χουστουλιανά μας στέλνει την καλημέρα τους. Ο Αλέξης ο Ρονιώτης με την Άντια και το Λευτέρι. Η Φανή, ο Βαγγέλης ο Κρουσταλάκης, η Σοφία, η Αθηνά, η Ρούλα, η Λίτσα, η Πόπη, η Βάλια, η Βαρβάρα, η Μαρίνα, ο Δήμος ο Καπετανάκης. Καλημέρα μας και στη Μαρία τη Μουστακάκη και στην Εύα από την Τράπεζα. Μας ακούνε στο Μανώλη τον Πασχαλάκη από Άγιο Νικόλαο, στο Θραψανιώτη, στη Βούλα την Αραπλή, στο Θοδωρή τον Μικροβιολόγο και τόσες άλλες. Μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης από τους Άγιους 10. Δύο ματινάδες, ο καλός φίλος, με την καλημέρα του μαζί. Εγώ λέει δεν θέλω φάρμακα. Το φάρμακό μου θα είσαι. Γι' αυτό μη φεύγεις μακριά, πάντα κοντά μου να είσαι. Μέτρησε τ' άστρα λέει αν εμπορείς, μα να μην χάσεις ένα, τότε θα δεις τα σ' αγαπώ που σου έχω λεωμένα. Να το απαντήσουμε με μια ματινάδα του Γιάννη του Βάρδα που λέει κι άλλος να μπει στη σκέψη σου, εμένα δεν με βγάνεις, γιατί το ξέρεις πως φιλιά καλύτερη δεν κάνεις. Πάμε σε μια γραμμή παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Βερμονιάτη, συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή. Να είστε καλά. Πόσα τενότητα στο πρωινό μας. Να πω ένα μικρούλι, Πείτε μου, πείτε μου. Αν θέλεις να είναι ο δοξαστής, όταν τη δόξα επιθυμίζει να την αποκτήσεις, άνθρωπε αδιαφόρησε, ψάξε απλά να ζήσεις. Κοίτα τον ίδιο τον Χριστό και το παράδειγμά του. Από θυσία έγινε για να είμαστε κοντά του. Από την πολλή αγάπη του την τόση τη μεγάλη, άνοιξε διάπλεα την αγκαλιά όλους μας να μας βάλει. Για μας ταπεινώθηκε, για τη δική μας χάρη. Και αγώγες τα εσήκουσε τους
ώμους σου τα βάρη. Τα βάρη τα μαθήματα του κόσμου τις κακίες. Μ' αγάπη μας εδίδαξε τις ανθρώπινες αξίες. Και σε στήσεις σαν άνθρωπος με ταπεινοφροσύνη να δείξεις το ανθρώπινο το γένος καλοσύνη. Τις αξίες που εχάσαμε ας ψάξουμε να βρούμε. Απ' το Θεό και απ' τη ζωή μήπως και δοξαστούμε. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, κηρεμονιά και συγχαρητήρια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Κυρία Ελένη, μια κυρία Ελένη, δεν ξέρω το επώνυμό της, μας έστειλε μια ματινάδα. Μπορώ, λέει, με το χαμόγελο να παγουδιώ τον πόνο, να μην θωρώ τα σύννεφα κύλιο να βλέπω μόνο. Την καλημέρα μας την κυρία Ελένη. Και η Ελπινίτσι από το Ρέθυμνο μας έστειλε την καλημέρα της. Καλημέρα, Ελπινίτσι. Να σας διαβάσω ένα μικρό από τα δίφορα του Φραγκούλη, που πρέπει να το έχουμε σαν Ευαγγέλιο. Τ' άσπρα μαλλιά ποιος ζήλεψε, τα γέρα ποιος τα παίρνει, και τσικομάγρες στον ποδιό κοντό ποιος τ' αγοράζει. Σε ποιο παζάρι τα ζητούν, ποιος μουστερής τα θέλει, να του τα δώσω χάρισμα δίχως παρά και χάρτζι. Γίνεται κάνουν αλλαξά ποθές, να τα τραμπάρω. Και τα σγουρόξαν θα μαλλιά του νιού τα μαύρα γένια, τσινιώτης την αξεγνιασά, τσαγάπη στο τσαλίμι, σε ποιο ντουκιάνι τάχουνε, κοντό πού τα πουλιούνε. Τα μάτια τα τσατσίρικα, τα σκυζαμυγδαλάτα, τσινιά στα λαφροπάτημα, τον άμυτα ντριωμένου, ποιοι ντουκιατζίδες τάχουνε και ποιοι πραματευτάδες. Να βάλω το τσεμέρι μου να κρύβω που σου νήσω. Στη χώρα αν είναι να βιαστώ, στην πόλη να γλακίξω, κι αν τάχουν στη Βενετιά καράβι να αρματώσω, κι αν εζητήξουνε πολλά και τα φλουριά δε φτάξουν, σκλάβος να μπω και δουλευτής να το σταξεπλερώσω. Να θυμίσω με το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη 2813-82-300 και το τη σπαζοκεφαλιά που έχουμε βάλει, τι είναι αυτό που όταν συναντήσει τη μητέρα του πεθαίνει. Πάρτε μας να μας δώσετε απαντήσεις. Να πούμε και ένα μικρό πριν τελειώσουμε, να γελάσουμε λίγο. Με μαύρα ρούχα, λέει, ένας μπήκε ντυμένος στο καφενείο μέσα, ένας ξενομπάτης. Αφού τον κεράσανε, ύστερα αρχίξανε τις ερωτήσεις. Για τα κουμπάρε φορείς μαύρα. Την τρίτη μου γυναίκα έθαψα χθες. Τρεις γυναίκες και ποθάνανε και οι τρεις. Ναι, έχεις. Από ήταν επόθαν η πρώτη. Από αμανίτους. Η δεύτερη, από αμανίτους. Και η τρίτη, από βεριά στην κεφαλή. Βεριά στην κεφαλή, ναι. Γιατί, γιατί δεν έτρωγε τις αμανίτους. Η σημερινή είναι, από κοπελομάθη δεν γεροντοξεχνά. Ό,τι μάθει κανείς δηλαδή από μικρό κοπέλι, το θυμάται μέχρι να ποθάνει. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος η εκπομπή «Καλημέρα Κρήτη». Να είμαστε αισιόδοξοι, να αφήνουμε τα προβλήματα στο σπίτι και να φοράμε το χαμόγελό μας όταν συναντάμε ανθρώπους. Να μην σκεφτόμαστε τη δυστυχία, αλλά την ομορφιά που υπάρχει ακόμα. Γιατί το θαύμα δεν είναι να πετάς στον αέρα ή να περπατάς στο νερό, αλλά να περπατάς στη γη. Από το Στάθη Μονιάκη και τον Δημήτρη Προνάκη, όμορφη μέρα να έχετε και καλή εβδομάδα. Γεια σας.